Υπέροχη η αγαπημένη μας κυρία Γιάννα Χουρδάκη, ψυχολόγος μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, κοριτσιά. Τι όμορφη και πώς φέρατε το καλοκαίρι, τη θάλασσα, τον ουρανό, όλα μαζί. Φρεσκάδα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία σίγουρα έχουν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Και μεγάλη κουβέντα. Και πολύ χρόνο, μας τρώνε πολύ χρόνο. Δηλαδή στο κινητό δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά μας τρώνε. Μας τρώνε πάρα πολύ χρόνο και θεωρώ ότι ο λόγος δεν είναι το ότι προσφέρουν επικοινωνία τόσο εύκολα και καταργώντας ουσιαστικά τον περιορισμό του χώρου και του χρόνου, αλλά ο λόγος είναι ότι καλύπτουν με κάποιο τρόπο την ανάγκη μας για προβολή και επιβράβευση. Δηλαδή, μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα τα άτομα εκείνα τα οποία δεν έχουν πάρα πολύ καλή κοινωνική ζωή ή δεν έχουν ιδιαίτερη αποδοχή στον κοινωνικό τους περίγυρο ή αισθάνονται ανασφάλεια και χαμηλή αυτοπεποίθηση, βρίσκουν την ευκαιρία μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν τον εαυτό τους και να πάρουν την επιβράβευση που θέλουν. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που μπορεί να γίνουν εθιστικά. Οπότε, ναι. Μιλάμε για ως επιτοπλίστων άτομα τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα με τον εαυτό τους. Εκεί όμως που δεν έρχεται το πρόβλημα με τον εαυτό και η ανασφάλεια, γιατί εγώ θέλω να το πάμε λίγο και στις πιο νέες γενιές, που ναι, μεν υπάρχει αυτή η κατηγορία με την ανασφάλεια, υπάρχει όμως και η κατηγορία της μόδας. Που πλέον, εάν δεν το κάνεις κι εσύ αυτό, ή αν δεν βάλεις κι εσύ σίγουρα μία φωτογραφία τη μέρα ή ένα βίντεο τη μέρα, δεν είσαι της μοδός, δεν ανήκεις ναι, στο... Βέβαια, σαφώς. Επηρεάζει πάρα πολύ και αυτό, όμως τα άτομα που έχουν κίνητρο να ακολουθήσουν τη μόδα και όχι να καλύψουν μία συναισθηματική τους ανάγκη, κάποιο κενό, δεν πρόκειται να καταλήξουν σε καταστάσεις ακραίες, δηλαδή να χρησιμοποιούν πάρα πολλές ώρες στο διαδίκτυο, να υπερβαίνουν τις 5 που είναι το όριο που θεωρείται ο εθισμός σε καθημερινή βάση. Διάβασα κάπου και θέλω να μου πείτε κι εσείς, αν, που σίγουρα το γνωρίζετε αυτό, ότι είμαστε, νομίζω, στο νούμερο 2 ή στο νούμερο 3 ως χώρα με τους περισσότερους εθισμένους νέους στο διαδίκτυο. Και το είχε βγάλει και πρόσφατα ένα μεγάλο κανάλι στις ειδήσεις. Αυτό ισχύει και είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο που η παραβατικότητα στην Ελλάδα μας φέρνει πάντα στην πρώτη θέση. Είτε πρόκειται για τροχαία ατυχήματα, είτε πρόκειται για κάπνισμα, είτε για αλκοόλ, είτε για οτιδήποτε. Έχουμε κάποιες πολύ δυσάρεστες πρωτιές δυστυχώς και σε αυτό φταίει μια γενικότερη χαλαρότητα που υπάρχει και μια τάση να υπερβαίνουμε τα όρια και αυτά που μας θεσπίζουν οι άλλοι και αυτά που μας θεσπίζει ήδη η οικογένειά μας. Ειδικά τώρα με τα smartphones δεν τίθεται θέμα ορίων. Γιατί το έχει στο κινητό του το παιδί, οπότε... Τα πάντα. Είπατε το παιδί, γιατί ηλικίες μιλάμε, γιατί εμένα μου φαίνεται πολύ παράξενο και μακρινό. Μου φαίνεται απίστευτο. Εγώ δηλαδή θυμάμαι 10 χρονών, δεν είχα καμία επαφή με κινητά. Και τώρα τα βλέπω και 3 χρονών να ξέρουν να τα χειρίζονται, αλλά εγώ μιλάω για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από πότε ξεκινάνε να έχουν Facebook, Instagram. Νομίζω ότι όλοι το ξεκινάνε παράνομα, διότι έχει θεσπιστεί ένα όριο, ηλικίες, το οποίο νομίζω ότι... και γράφουν ψέματα όμως. Ναι, γράφουν ψεύτικες ηλικίες για να μπορέσουν να έχουν. Σίγουρα έχουν από το δημοτικό. Έχουν σίγουρα, η πλειοψηφία των παιδιών, σχεδόν όλοι, έχουν από το δημοτικό. Και μάλιστα έχει διαπιστωθεί ότι περίπου 8 ώρες την ημέρα χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέονται τα παιδιά κάτω των 14 και από 14 και πάνω ακόμα και 11 ώρες την ημέρα. Εσείς ως ειδικός, τι θα συμβουλεύατε έναν γονέα να πει σε ένα παιδί του ή πώς να το κάνει χωρίς να του το πει, απλά να του το υποδείξει, ώστε να σταματήσει να είναι τόσο πολύ, να το αφήσει να ασχοληθεί με ένα βιβλίο. Το κήρυγμα και οι συγκρούσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση και ούτε και στο θέμα που συζητάμε τώρα. Τι πρέπει να κάνει ο γονιός? Θα πρέπει να προσπαθήσει να δώσει στο παιδί του την αυτοεκτίμηση που του λείπει και που προσπαθεί να τη βρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πρέπει να το ενθαρρύνει να έχει κάποιο χόμπι το οποίο μπορεί να το αγαπήσει και να γεμίζει την καθημερινότητά του ευχάριστα. Να το οθήσει να συνάψει φιλίες στην πραγματική ζωή, να το οθήσει να ενισχύσει τους συναισθηματικούς δεσμούς με τους φίλους και τις παρέες, ούτως ώστε να γεμίζει τη ζωή του με πραγματική και αληθινή επικοινωνία και να μην τρέχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, θα πρέπει ο γονιός να αποτελέσει πρότυπο για το παιδί του. Δηλαδή, αν ο γονιός είναι όλη μέρα στο ίντερνετ, δεν μπορεί να ζητήσει από το παιδί του να περιορίσει το χρόνο που αυτό είναι.
Και, μια και το ίδιο ισχύει για τους ενήλικες, βέβαια, αυτό να πούμε ήθελα εδώ. Να πω τώρα. Ότι όπως λέει τώρα η κυρία Χουρδάκη, πολύ σωστά, να πει ο γονιός στο παιδί του: έλα, να κάνουμε ένα κόμπι, να σε πάω στο ποδόσφαιρο, στο τένις. Το ίδιο πρέπει να γίνει για τους ενήλικες. Γιατί πλέον ο ενήλικας δεν θα βγει με την παρέα του να πάει για ένα ποτό, για ένα καφέ. Θα κάτσει στο σπίτι όμως και θα μιλάει με τις ώρες μέσα από ένα Facebook ή από ένα Instagram. Αντί να κοινωνικοποιηθεί με άλλο τρόπο. Είναι πολύ χαρακτηριστική η μειωμένη επιθυμία για πραγματική αλληλεπίδραση που δείχνουν οι χρήστες και αυτό τους οδηγεί τελικά στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή σε απομόνωση και άγχος. Οπότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλήγουν τελικά να γίνουν μέσα κοινωνικής απομόνωσης, φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Εσείς έχετε τέτοια περιστατικά. Φυσικά και έχω ζήσει τέτοια περιστατικά. Βέβαια, δεν έχω έρθει σε επαφή με μια ακραία κατάσταση όπως, ας πούμε, το να επηρεάζει τόσο πολύ το συναίσθημα του χρήστη που να, για παράδειγμα, όταν κάποιος κοινοποιεί κάτι, περιμένει να λάβει την αντίστοιχη ανταπόκριση. Όταν αυτή την ανταπόκριση δεν τη λάβει, μπορεί να πέσει σε πολύ βαθιά κατάθλιψη ή όταν τη λάβει να νιώσει τέτοια συναισθηματική έξαψη που να ζήσει για λίγο μια εικονική ψευδαίσθηση, η οποία βέβαια σταματάει να υπάρχει όταν αποσύρεται από το μέσο που του προσφέρει τη σύνδεση. Σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις δυστυχώς χρειάζεται οπωσδήποτε παρέμβαση. Αφού αναφερθήκαμε σε μεγαλύτερο σε ηλικία, τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια σχέση, ανθρώπινη σχέση, όχι μόνο ερωτική, και φιλική και οικογενειακή. Σε ευχαριστώ που την έκανες αυτή την ερώτηση. Ναι, νομίζω βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Η σχέση μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πληγεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δύο τρόπους βασικά. Ο ένας τρόπος είναι η αδιαφορία που μπορεί να δείχνει ή ο περιορισμός του ενδιαφέροντος για τον σύντροφό του, επειδή κάποιος ασχολείται πολλή ώρα με τα μέσα, και ο άλλος τρόπος είναι από παρεμβολές τρίτων προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να δυσαρεστήσουν τον σύντροφο, να δημιουργήσουν υποψίες ή διάφορα προβλήματα. Οπότε, καλά δεν κάνω. Ξέρετε τι σημαίνει. Ένα μεγάλο θέμα αυτό και θα μπορούσαμε να το συζητάμε ώρες, γιατί δεν αφορά μία ηλικία, μία κατηγορία. Έχει να κάνει πάρα πολύ και με το οικονομικό υπόβαθρο που υπάρχει από πίσω. Θα σου πει ο άλλος ότι εγώ δεν έχω λεφτά αυτή την περίοδο να πιω ένα ποτό. Το Facebook και όλα αυτά είναι δωρεάν. Δηλαδή, έχω διαβάσει τόσο πολλά διαφορετικά πάνω σε αυτό το θέμα. Που μπορεί κατά βάθος να είναι δικαιολογίες για να μην παραδεχτεί το πρόβλημα ο χρήστης, ναι, ότι είναι θυσμένος, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι δικαιολογίες. Και βλέπουμε ακόμα και σήμερα που αυτό συνέβαινε χρόνια πριν, έτσι, σε διάφορα μαγαζιά που υπάρχει ελεύθερο ίντερνετ ή πολύ πιο οικονομικό, που πάνε και παίζουν παιχνίδια. Έχει περισσότερο κόσμο. Ναι, και δεν είναι πλέον μόνο με τα παιχνίδια. Μπορεί να πάει κάποιος και να συνδεθεί με ένα άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που είναι, ας πούμε, για ραντεβού, που είναι για οτιδήποτε, αντί να έρθει σε επαφή ένα ζωντανό κόσμο. Κάποια στιγμή θα ήθελα να μιλήσουμε και για αυτά τα παιχνίδια που λες. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το έχω συναντήσει 2-3 φορές στη ζωή μου για τα παιχνίδια και την εξάρτηση. Που πρέπει να πάνε σε κέντρα απεξάρτησης. Και είναι αντίστοιχοι λόγοι εξάρτησης και εκεί. Γιατί ένα παιχνίδι μπορεί να σε κάνει να νιώσεις δυνατός, κυρίαρχος, νικητής, κάτι που δεν το βιώνεις στη ζωή σου. Γίνεται δηλαδή τρόπος φυγής από την πραγματικότητα. Γι' αυτό γίνεται εθιστικό. Και είναι τραγελαφικό αυτό να το φανταστείς. Είπαμε ότι θα αναφέραμε και τα θετικά των social, δεν τα αναφέραμε. Δεν πειράζει. Εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στο πρόβλημα και θα σας έχουμε ξανά για να μας πείτε και άλλες λύσεις και να πάμε και πιο βαθιά. Πολύ ευχαρίστως.